Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην εκπομπή αυτή, κατά καλό καιρό, που οι περισσότεροι λείπετε και λείπουμε σε διακοπές, αλλά συγχρόνως είμαστε και εδώ, για να μην χάσουμε το ρυθμό και να μην ξεχάσουμε τι συμβαίνει, γιατί όλοι αυτό που ζητάνε είναι να ξεχάσουμε. Σήμερα θα θέσουμε ένα θέμα πραγματικά γνήσιο, καλοκαιρινό. Ύψιστης βλακείας από τη μία, και κοροϊδίας, βεβαίως, από την άλλη. Μήπως καταλάβουμε τι βλακεία δέρει τον κόσμο, τι ανικανότητα, τι στενά μυαλά, τι ανώριμα πνεύματα που στον πανικό τους απάνω δεν ξέρουν τι κάνουν και μπορεί να αντιδράσουν. Και αυτό το παράδειγμα που θα φέρουμε σήμερα, εσείς πολλαπλασιάζετε το επί 100 ή επί 1000, γιατί σε όλους τους τομείς το ίδιο πράγμα ακριβώς γίνεται. Βεβαίως, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο τέταρτο, θα μιλήσουμε για τιμωρία, όχι τιμωρία, η τιμωρία έπεται, για την μορία αυτών που μας κυβερνάνε, με βάση τις επιλογές που κάνουμε. Δηλαδή, κυβερνάνε με μορία, διότι επιλέγουν μωρούς. Αυτό όμως μην κλαίνουμε. Αυτά τα προσεχέ έργο, να έρθουμε στο σημερινό. Και να μιλήσουμε σαν παράδειγμα, θα φέρουμε την δαιμονοποιημένη πισίνα. Η άρχουσα τάξη, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει τρελά λεφτά, η οποία κάτι πληρώνει, η άλλη πληρώνει για αυτήν, ή και όταν πληρώνει τα κλεμμένα, από τα δώρα και από τις κομπίνες, και από τις παροχές που τις έχουν κάνει, βγάζει και δίνει, αρκεί να περνάει καλά. Τα λεφτά, όχι μόνο που έχει, δεν τις λιγοστέψουν, αλλά αυξάνονται κάτι τόσο, και η ικανοπαίδευση είναι δεδομένη. Σιγά τώρα, μην κάτσουμε και λογαριάσουμε πόσες πισίνες είχε ο Βαρδιδογιάννης ή ο Μητσοτάκης, 7 καμπινέδες και τα σχετικά. Πράγματι, μια και θυμήθηκε το Μητσοτάκη, τα παλιά χρόνια, μιλάμε τώρα για το 67, 68, 66, θεωρήθηκε έγκλημα, σημείο πλουτισμού, κρυφού χρήματος, χλειδής και δεν ξέρω τι άλλο, το να έχει σε μια κατάσταση όπου έχει τα σπίτια σου, τις αποθήκες σου, τα γραφεία σου, τους συγγενών σου, μια ομάδα, μια συστάδα, ας πούμε έτσι, κατοικιών οικογενειών, το να έχει 7 καμπινέδες, θεωρεί το έγκλημα και για πάει το ποντίκι τότε και εδώ έχει κάνει πρώτο θέμα. Αν είναι δυνατόν ποτέ να αποτελεί πρώτο θέμα, μα, για όνομα του Θεού, οι 7 καμπινέδες του Μητσοτάκη που είχε στην Κρήτη. Μετέπειτα όλοι οι υπάλληλοι, ανθρωπάκια, μέτρη και κάτω του μετρίου είχαν, έχουν και τώρα τουλάχιστον τρεις τουαλέτες ή τέσσερις. Λέω ότι συνηθίσαμε ότι αυτό είναι πολιτισμός καθαριότης. Έχουν μία ή το βοηθητικό ή υπηρετικό ή του κήπου προσωπικό, έχουν μία στον κήπο, έχουν μία στην κρεβατοκάμαρα, έχουν μία στους κοινόχρηστους χώρους, στο play room και έχουν και μία των παιδιών. Και λίγο είναι. Γιατί ο καθένας δεν θα περιμένει ώρα που τελειώσει ένα, να πάει πει ο άλλος, οι άνθρωποι να ενεργιάζονται, να πάνε στη δουλειά τους, να πληθούν, να κάνουν μπάνιο, να είναι καθαροί, να είναι υγιείς. Σε 10 χρόνια από σήμερα, αν ποτέ γίνουμε πολιτισμένοι και αποκτήσουμε το μυαλό, το ίδιο ακριβώς πράγμα θα θεωρείται για την πισίνα. Η πισίνα για τον μεσαίο, για τον αστό ή για τον μικροαστό. Είναι πολύ απλό. Εάν έχεις ένα διαμέρισμα, μία μονοκατοικία, ένα κήπο, κάτι που να σου επιτρέπει να φτιάξεις και ένα δωμάτιο 4x4, 3,5x5 και να το κάνεις, να το γεμίσεις νερό για να κάνεις μπάνιο, για τη γυμναστική σου, για την υγιεινή σου, για το μασάζ σου. Να το πω και αυτό, δεν πειράζει, θα το πω. Για το εφέ σου.
πιο πολλοί κάνουν, βάζουν τις οικονομίες να πάρουν μια Mercedes πιο πολύ για το εφέ παρά για τα χιλιόμετρα που θα κάνουν. Και όμως η Mercedes είναι απαγορευμένη, είναι απαγορευτική, τιμωρείται με φόρο, με τεκμήριο όποιος την έχει και η πισίνα του κόβουν το κεφάλι. Τρελά πράγματα. Θα μπορούσαν κάλλιστα να πούνε μια πισίνα που είναι σαν θάλασσα. Θα πληρώνει τόσο, μάλιστα, δεν είναι τεκμήριο, κριτήριο, δεν ξέρω τι άλλο, τόσο. Μία πισίνα μεσαίου μεγέθους θα πληρώνει τόσο και μία πισίνα μικρού μεγέθους είναι λιγάκι παραπάνω από μία μεγάλη μπανιέρα ή από μία μηχανή του μασάζ. Από ένα μέρος να κάνεις τη γυμναστική σου στο γυμναστήριό σου. Γιατί όποιος έχει γυμναστήριο με 10 μηχανήματα μέσα, με κατανάλωση ρεύματος, με μασέρ, με μασέζ, με δεν ξέρω τι θα πάρουν εκεί πέρα, να τους κάνουν 1000 πανάκριο πράγματα που συντηρούνται, που βοηθάνε την υγεία του ανθρώπου, του ασθενούς. Δεν θεωρείται ότι είναι πλουτισμός και δεν αποτελεί τεκμήριο και δεν τιμωρείται. Τους ξέφυγε. Γιατί αυτός ο οποίος πετάει καλαθάκια 5-5, 10-10 κάθε βράδυ στα μπουζούκια για να ρίξει την κόμμα, δεν ξέρω τι άλλο, να εντυπωσιάσει. Να βγάλει το κομπλέξ του δάση περιπτώσει ο άνθρωπος. Δεν είναι τεκμήριο πλουτισμού, δεν τιμωρείται. Γιατί ο καταναλύσκων ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα από τα πολύ ακριβά, των 3.500 ευρώ, δεν πληρώνει μία. Απαντήστε μου. Γιατί αυτό δεν αποτελεί κριτήριο. Γιατί θα σου πάει σε ένα ξενοδοχείο και πληρώνει 1.500 τη βραδιά και πάει 10 μέρες, 5 μέρες. Ο Άλξος Τσοχαντζόπουλος. Ναι, για το με χαρά του. Καλά, αυτός ανοίξει άλλη κατηγορία, αλλά θυμήθηκα κάτι. Γιατί αυτό δεν το κυνηγάνε, αλλά ο νοικοκυρεμένος ανθρωπάκος θα φτιάξει μία πισίνα, 1,5 μέτρο ύψος. Να, ουσιαστικά είναι μία λακκούβα με νερό. Με λίγο χλώριο μέσα, που στο τέλος του τριμήνου την ποτίζει και ολικά την οικονομία στο νερό του, ποτίζει τα δέντρα του, να θεωρείται έγκλημα και να κυνηγέται. Γιατί? Είναι ακριβή, κοστίζει συντήρηση, πόσο κοστίζει. Να τα βάλουμε κάτω. Το νερό κοστίζει, το διεμίσεις, 150 ευρώ. Και άλλα 50 ευρώ έως 70. Η χλωρίωση μας κάνει 220. Και το ρεύμα που θα κάψεις μας κάνει 300 ευρώ. Θέλετε να βάλω και οτιδήποτε άλλο, σκεφτείτε. Να τα βάλουμε 400 ευρώ. 400 ευρώ το να πληρώνεις στους 3, στους 4, 5 μήνες αν την αδειάζεις. Είναι ένδειξη πλουτισμού και εισοδήματος υψηλού και πρέπει να σου κόψουν αυτό το στοιχείο πολιτισμού, το στοιχείο όλος πολιτισμού. Πάτε στην Αυστρία, όλος, ο τελευταίος χωριάτης, ο τελευταίος το έσχατος έχει πισίνα. Όταν ταξιδεύετε με τρένο ή με διαταγή αυτοκίνητα, τις βλέπετε, όπως περνάτε, κάθε χωραφάκι, χωράφια και μία πισίνα μέσα. Αυτός ο χωρικός της σούπερ επαρχίας είναι πλούσιος? Όχι. Εδώ τιμωρείται ο πολιτισμός, η πρόοδος, η επιφάνεια, να θέλω να δείξω κι εγώ μια ομορφιά στον τύπο μου, να βάλω μία πισίνα με 5 φωτάκια, με ένα μικρό πίδακα, με ένα... με 2-3 δέντρα γύρω-γύρω να δείξει κάτι όμορφο. Πάει να πει ότι είμαι πλούσιος. Και πόσα λεφτά ήθελα να πηγαίνω κάθε μέρα για μπάνιο. Ένα και ανάγκη η υγεία μου απαιτεί να κάνω μπάνιο. Πόσα θα πλήρωνα. Και πόσο καυσαέριο. Και πόσο συνοστισμός. Και πόσο ταλαιπωρία. Και πόσος χρόνος. Πιο πολλά. Και αν πήγαινα διακοπές ένα μήνα, 1,5 μήνα, να κάνω και τα μπάνια μου και όλα τα σχετικά. Πόσα θα πλήρωνα 1,5 μήνα. Πιο πολλά από τα 400, από τα 500 ευρώ. Σαφώς. Θα πληρώνω 5.000 ευρώ. Ο μη έχουν πισίνα και διαβιών ωραία είναι πλούσιος. Ο έχουν πισίνα είναι φτωχός. Είναι όμως πολιτισμένος, είναι ωραιοπαθής,
του αρέσει η ομορφιά, το ντεκόρ, η διακόσμηση ή έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αυτό δεν είναι για να το μέφερε κανείς το κράτος, το ανόητο κράτος και να τον τιμωρεί. Αλλά δεν είναι μόνο ανόητο, είναι εγκληματικό και επιστημονικό. Περιγράφει ο Ουγκό, ξέρετε πάτε και καταλάβετε ότι σήμερα ζούμε τα παλιά, τα καθυστερημένα, τα σκοτεινά χρόνια που περιγράφει ο Ουγκό και χειρότερα. Και μετά από 100 χρόνια ξυπνάμε. Και βρίσκεται κάποιος ηλίθιος από τους κρατούντες εδώ και προσπαθεί να φρενάρει και να κρατήσει τον επιστοδρόμηση όσο μπορεί περισσότερο. Λέει λοιπόν ο Ουγκό, προσέξτε το, περιγράφει. Ναι, είναι γνωστό και σε εσάς. Ότι τα παλιά χρόνια, γύρω από το 1800, εφορολογήσω στη Γαλλία με τα παράθυρα που έχεις. Ένα παράθυρο 10 φόρο. Δύο παράθυρα 20. Τρία θεωρείται ευμάρεια το να ανοίξεις πολλά παράθυρα στο σπίτι σου. Και σημειώνει ο άνθρωπος ότι για να κάνει οικονομία ο φτωχός δεν έφτιαχνε κανένα παράθυρο και θέριζε η φυματίωση. Θέριζε η φυματίωση. Τι τον έλεγε τον Λουδοβίκο. Αρκεί να βρει τρόπο να εκβιάσει να πάρει λεφτά. Τι τον νοιάζει αυτή την εξουσία την κυβέρνηση, τις κυβερνήσεις σήμερα. Και να εκβιάσουν να πάρουν λεφτά. Κίνητρα πρέπει να δώσουν. Φτιάχτε πισίνες. Μικρές, υποκυρεμένες ωραίες. Να περνάτε όμορφα, να μην γυρίζετε στους δρόμους, να έχετε υγεία. Να ομορφύνει το σπίτι σας, να ομορφύνει η ζωή σας ανέξοδα. Και όπως φορολογούν τα αυτοκίνητα από 2.000, από 2.500, από 3.000 και ειδικά και πάνω, να φορολογούν τις πισίνες από 50 μέτρα, από 100 μέτρα, από 150 μέτρα τετραγωνικά και πάνω. Να έχουν συντελεστεί. Λέει, από 1.200 κυβικά και κάτω το αυτοκίνητο, πολύ σωστά, όχι, δεν αποτελεί τεκμήριο. Πολύ 1.400 νομίζω, 1.400 και κάτω. Ναι, πολύ σωστά. Και η πισίνα έπρεπε να μπει ότι από 25 τετραγωνικά, από 30 τετραγωνικά και κάτω, δεν φορολογήσει. Κάνουμε. Θα έρθω να σε μετρήσω και αν σε πιάσω, κάηκες. Από 30 έως 60 θα πληρώνεις κάτι και από 60 και πάνω, παραμπαμπάμ. Διότι πράγματι τότε κοστίζει για πολλούς λόγους. Ή τουλάχιστον είναι ένδειξη πρόκλησης. Αν φτιάξεις μια θάλασσα στο σπίτι σου, πάνω πει ότι είσαι ακραίος, θα πληρώσεις και ακραία. Αυτά τα απλά πράγματα όμως, αγαπητοί φίλοι, δεν θα καταλαβαίνουν οι κύριοι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν φτάνει μέχρι εκεί το μυαλό τους. Είναι ακόμα στην εποχή του 1800. Να θερίζει η φυματίωση και να σε απαγορεύει να ανοίξει παράθυρο. Να θερίζει η παχυσαρκία, η παρακμή, τα αθλητικά, οι ρευματισμοί, όλα όσα πλήττουν την υγεία του ανθρώπου, αγύμναστα παιδιά, παχύσαρκα παιδιά, τεμπέλικα παιδιά, και δεν του δώσει κίνητρο να κολυμπάει και να σφίζει από υγεία και από δύναμη, του βάλει σε εμπόδιο να μην το κάνει. Μην τυχόν και προοδεύσει ο Έλληνας. Σε λίγο θα βάλουν, επειδή τους ενδιαφέρει να μην προοδεύσει, θα βάλουν και απαγορευτικό στα βιβλία. Για αυτό είναι στο Fahrenheit 451, στο γνωστό φιλμ. Κατά εκεί οδεύει η εξουσία με το μυαλό που έχει. Αλλά για το μυαλό της εξουσίας θα μιλήσουμε στο επόμενο τέταρτο διακοπή εδώ. Σας ευχαριστώ.